Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος κατά την εκδρομή 47 Ελλήνων στη Ρουμανία, που στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 53 ετών, ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός τελευταία στιγμή αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να περάσει κάτω από τη γέφυρα, ενώ δεν είχε δει τις προειδοποιητικές σημάνσεις. Ο ίδιος ο οδηγός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά το σοκαριστικό τροχαίο. Μεταξύ των άλλων, επισήμανε: «Δυστυχώς πήρα την απόφαση να κατευθυνθώ προς το τούνελ. Δεν υπήρχε σήμανση ότι απαγορευόταν. Ήταν η κακιά η ώρα. Μετά την πρόσκρουση δεν πιστέψαμε ότι θα βγει κανείς ζωντανός. Άκουσα παντού φωνές και κλάματα, ήμουν σοκαρισμένος και δεν μπορούσα να αντιδράσω». Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Η άτυχη στιγμή είναι άτυχη στιγμή. Δεν χωρούσε σε ύψος το λεωφορείο να περάσει. Σε ύψος. Αυτό έχουμε μάθει κι εμείς από πελάτες μας που ήταν εκεί. Προφανώς ο οδηγός δεν ήξερε το σημείο. Δεν ήξερε το σημείο ότι δεν χωράει το λεωφορείο το ακριβώς. Και το πήρε. Το μάζεψε και έπεσε πάνω στο λεωφορείο και δίπλα στο λεωφορείο η κολόνα. Έλληνας οδηγός. Ναι, όλοι Έλληνες. Στη δημοσιότητα πάντως ήρθε και βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος ενός του τουριστικού λεωφορείου στη Ρουμανία. Στο συγκεκριμένο βίντεο που μεταδόθηκε από ρουμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, φαίνεται το λεωφορείο να προσπαθεί να περάσει την προστατευτική αψίδα πριν από το τούνελ και περίπου στη μέση να κολλάει. Όπως φαίνεται στο βίντεο, επίσης η αψίδα θερίζει το επάνω τμήμα του λεωφορείου, το οποίο ακινητοποιεί ο οδηγός του. Νιώθω ένα μπαμ, κάτι να με πλακώνει. Νιώθω ένα βάρος στην πλάτη μου, είχε σφινωθεί το κεφάλι μου μπροστά στο κάθισμα, ένιωθα το βάρος από πάνω γιατί έπεσε η οροφή με το βάρος της κολόνας από πάνω και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ο ιδιοκτητής του ταξιδιωτικού πρακτορείου υποστήριξε πάντως πως υπήρχε και δεύτερος οδηγός, αλλά μία ώρα πριν το ταξίδι δήλωσε κόλλημα. Ο παράγοντας του GPS φαίνεται πως έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο στο δυστύχημα, καθώς αυτό φαίνεται να ακολούθησε ο οδηγός και πήγε από εκείνο το δρόμο. Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν έχει ρύθμιση για λεωφορεία ή την απλή για τα αυτοκίνητα, και γι' αυτό τον πήγε από εκείνο το τούνελ. Επίσης, έπαιξε ρόλο και το τι άλλαξε λωρίδα τελευταία στιγμή. Όπως αναφέρεται, αν ήταν στη λωρίδα που έπρεπε νωρίτερα, τότε μια συγκεκριμένη προειδοποιητική πινακίδα που θα περνούσε θα ρίχνε σήμα πως υπάρχει πρόβλημα με το όριο ύψους. Υπενθυμίστε πως 7 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ανάμεσα τους και ένας 58χρονος που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η μία γυναίκα που ήταν σε σοβαρή κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση.